Μωυσής Λίτσης στην άλλη γραμμή της σύνδεσης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, και να ξεκινήσουμε από κάποιες ειδήσεις στο στρατιωτικό, αν μπορούμε να πούμε έτσι, επίπεδο, γιατί πριν λίγη ώρα είχαμε ένα σημαντικό μπαράζ επιθέσεων από τη Χεζμπολά κατά του Βορείου Ισραήλ, και μάλιστα θα λέει βαθιά στο Βόρειο Ισραήλ. Μία θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones. Καταρρίφθησαν 2 drones πάνω από την πόλη Άκο. Στην ουσία είναι και μία, μάλιστα είναι μία αραβική πόλη στο Βόρειο Ισραήλ, η μικτή αν θέλετε. Υπάρχει παλιά πόλη του Άκο που είναι μία παραδοσιακή αραβική παλαιστινιακή πόλη, και υπάρχει και νεότερη πόλη του Άκο. Στόχος της Χεζμπολά, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση, ήταν μια στρατιωτική βάση, και αυτό έγινε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο και, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, έχει εξοντώσει 2 ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Τώρα, επίσης, υπάρχουν πληροφορίες, νέες πληροφορίες για την επικείμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ κατά της πόλης Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συζητιέται η εκένωση της Ράφα σε μια επιχείρηση η οποία θα κρατήσει 2 με 3 εβδομάδες και στην οποία μετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Αίγυπτος. Η Wall Street Journal, το δημοσίευμά της, επικαλείται αιγυπτιακές πηγές. Η επιχείρηση θα εξελιχθεί σταδιακά και στόχος είναι να εντοπιστούν οι ηγέτες της Χαμάς που θεωρείται ότι βρίσκονται πλέον στην πόλη της Ράφας. Είναι το μόνο μέρος που δεν έχει πέσει στα χέρια πλήρως των Ισραηλινών, και ότι οι εχθροπραξίες θα κρατήσουν σχεδόν 6 εβδομάδες. Αυτά τώρα ως προς το... Κάτσε, αμυγό, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια σύγκριση. Άλλο εκένωση, ναι, άλλο εχθροπραξίες. Γιατί αν είναι εκένωση, φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονται μέσω ειρηνικών διάβλων. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί ομάδες και απλώς προχωρούν σε εκένωση για να μην μπουν οι Ισραηλοί στη Ράφα και υπάρξει σφαγή. Αλλά αν υπάρχουν εχθροπραξίες, τι εκένωση είναι? Καταρχήν δεν γνωρίζουμε επακριβώς αν υπάρχει και ποιο είναι το σχέδιο. Ναι, προφανώς, αλλά αναφέρει η εφημερίδα εκένωση. Ναι. Και μάλιστα δημοσιεύεται και σε κάποια μέσα και η δημιουργία μιας νεκρής ζώνης από την πλευρά της Αιγύπτου. Προφανώς η εκένωση αφορά τους αμάχους, άρα οι εχθροπραξίες αναφέρονται προφανώς οι ένοπλοι της Χαμάς. Εάν το Ισραήλ επιχειρήσει και με χερσαίες δυνάμεις κατά της Ράφα, δεν θα μείνουν άπραγοι, θα απαντήσουν. Άλλωστε έχει δηλώσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι τουλάχιστον 4 τάγματα της Χαμάς έχουν οχυρωθεί στην πόλη της Ράφα. Με αυτή την έννοια μιλάμε για εχθροπραξίες. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το μεγάλο κίνδυνο να υπάρξει μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία, αν και εφόσον επιχειρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Γι' αυτό και η Wall Street Journal τουλάχιστον αναφέρει ότι υπάρχει συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Αίγυπτο. Προφανώς δηλαδή έχουν συμφωνήσει αυτές οι χώρες και πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έχουν αντιταχθεί σε επιχείρηση πλήρως στη Ράφα, αλλά έχουν επισημάνει τον κίνδυνο να υπάρξει μια μεγάλη εκατόδια μάχων, χωρίς όμως να θεωρούν, αν μπορώ να πω έτσι, παράλογο τη στόχευση του Ισραήλ να εξοντώσει την ηγεσία της Χαμάς. Μάλιστα. Για πάμε όμως λίγο, Μωυσή μου, για πάμε, γιατί φουντώνει το αντιπολεμικό κίνημα, γιατί νομίζω ότι ναι μεν υπάρχουν εχθροπραξίες, και ήταν πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι μάλλον που ανέφερες εξ αρχής ότι κάτι γίνεται στο βορρά, γιατί και εκεί είναι πολύ σημαντικό το μέτωπο. Ναι μεν στη Λωρίδα της Γάζας, εδώ όπου και να σκάβουν οι Παλαιστίνοι, βρίσκουν ομαδικούς τάφους πλέον. Αυτά αναφέρουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Μαζική τάφη, ομαδική τάφη με νεκρούς, οι οποίοι είτε έχουν καταπλακωθεί από συντρίμια, είτε έχουν ταφεί ομαδικά. Αλλά τι γίνεται, γιατί οι πόλεμοι συνήθως τελειώνουν είτε αν υπάρχει νικητής και ηττημένος, είτε αν υπάρχει ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα. Στις ΗΠΑ κάτι φαίνεται να εξηφαίνεται. Υπάρχει ένα βρασμό στα πανεπιστήμια, κάμπους, και μάλιστα των μεγάλων Αμερικανικών πανεπιστημίων. Είχαμε στο Yale χθες
στο Connecticut πάρα πολλοί φιλοπαλαιστίνοι διαδηλωτές έχουν φτιάξει ένα είδος κατασκηνώσεων, δηλαδή σκηνές που έχουν αποκλείσει μέρη των πανεπιστημίων, εκφράζοντας φυσικά τη διαμαρτυρία τους κατά της πολιτικής του Ισραήλ στη Βέλα της Γάζας και κυρίως ζητώντας να σταματήσει η σχέση αυτών των πανεπιστημίων με την πολεμική βιομηχανία, την οποία θεωρούν βέβαια ότι η πολεμική βιομηχανία αμερικανική στηρίζει, δίνοντας φυσικά όπλα στο Ισραήλ, την, όπως αυτοί υποστηρίζουν, τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Είχαμε συλλήψεις στο Yale, 45, όλα έχουν ξεκινήσει στην ουσία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, στις ΗΠΑ, όπου είχαμε και εκεί πάνω από 100 συλλήψεις, και μάλιστα το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια χθες απαγόρευσε την διαζώση παρουσία φοιτητών και έδωσε εντολή τα μαθήματα να γίνονται πλέον διαδικτυακά. Αυτό για να αποφευχθούν, κατά το Κολούμπια υποστηρίζει εκφάνσεις αντισημιτισμού. Πολλές από αυτές τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις δεν στρέφονται μόνο κατά το Ισραήλ. Πολλές φορές έχουμε και κάποια επεισόδια που στρέφονται είτε κατά Ισραηλινών ακαδημαϊκών. Υπάρχει περιστατικό που ένας Ισραηλινός ακαδημαϊκός τουλάχιστον εμποδίστηκε να εισέλθει στο πανεπιστήμιο, είτε πολλές φορές κατά Εβραίων, οι οποίοι είναι κυρίως Ορθόδοξοι Εβραίοι, που έχουν το διαφορετικό αυτό παρουσιαστικό, θα λέγαμε, και ντύσιμο, και ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους πολίτες. Πάντως, γεγονός έχει ότι έχουν επεκταθεί πλέον στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, στο MIT, το περιβόητο τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασακουσέτης, στο Berkeley. Που θυμίζω μάλιστα τον Μπέρκλεϊ, είναι ένα από τα ιστορικά πανεπιστήμια. Ναι, υπάρχει αναβρασμός γενικά στα πανεπιστήμια. Μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη δεκαετία του 60 κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ναι. Υπάρχει μάλιστα, ο Μπάιντεν κλήθηκε να σχολιάσει χθες το τι γίνεται. Καυτηρίασε φυσικά τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού, αλλά και είπε και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται με τους Παλαιστινίους. Λίγο τώρα μια διφορούμενη δήλωση, δεν ξέρω. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει διφορούμενη δήλωση ο Μπάιντεν. Ναι, φάξ. Αλλά γεγονός είναι ότι λόγω και του πλέον αυτή η ανησυχία, όπως είχε εκφραστεί τουλάχιστον και αφορούσε κυρίως το Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ, αντίδραση πολλών υποστηρικτών του, φιλοπαλαιστινίων υποστηρικτών του, παίρνει κάποιες διαστάσεις και σίγουρα φαίνεται θα χαρακτηρίσει σε μεγάλο βαθμό και την προεκλογική σύγκρουση ΗΠΑ. Μένει να δούμε βέβαια στα κάμπους τα αμερικανικά πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω αυτές οι μεγάλες. Από τη στιγμή που αρχίζουν δωρητές να απειλούν και να ζητούν να σταματήσουν οι διαδηλώσεις, εγώ θεωρώ ότι θα σταματήσουν οι διαδηλώσεις με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Γιατί είναι γνωστό ότι ναι, μεν καλά πανεπιστήμια, από τα κυρίαρχα πανεπιστήμια παγκοσμίως, ναι μεν υπέροχα και πολύ σοβαρά τα πτυχία, αλλά το χρήμα είναι χρήμα. Αυτό είναι το βασικό, και ειδικά ναι, όταν δωρητές λένε ναι, ότι σταματήστε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει οικονομική συνεισφορά. Λοιπόν, Μωυσή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.